Όλα έτοιμα για το τζάμπολ εδώ στον τελικό του κυπέλου Κύπρου για τη σεζόν 2021-22. Πρώτο καλάθι για την ΑΕΛ με τον Πίκραμ εκεί να κλέβει την μπάλα από το τζάμπολ. Βρέθηκε εκεί στην πλάτη της άμυνας του Κεραυνού. Κυκλοφορία της μπάλας στην περιφέρεια. Ωραία πάσα κάτω στο καλάθι από τον Νίκο Στυλιανού στον White, ο οποίος σκόραρε του αγώνα. Σιούτ από μακριά για τον Κεραυνό, εύστοχο με τον Μάλκομ που στέλνει και φιλεί στην κερκίδα. Πίκραμ δίνει στο Ράιλι, δέχεται αυτό στην τάπα αυτή τη φορά. Έρχεται ο Πίκραμ, παίρνει την μπάλα κάτω από το καλάθι. Προσπαθεί να ελευθερωθεί από τον Σάιμον Μιχαήλ και σκοράρει. Από τότε που πήγε το καλάθι του Πίκραμ, σιούτ από μακριά για τρεις. Πρώτο καλάθι τριών πόντων για την ΑΕΛ με τον Ραμόν Χάρης. Στο καλάθι η ΑΕΛ, ο Κεραυνός από την άλλη ψάχνεται ακόμη να βρει δύο προς το καλάθι. Σάιμον όμως δίνει αυτό στη λύση από μακριά. Ο Κεραυνός έχει πάρει τρία τρίποντα σήμερα κιόλας, τα οποία τώρα ισοφαρίζει σε 11-11. Ο Νίτης και κάνει εξαιρετική δουλειά σήμερα, τον είδαμε και αυτόν στον πάγκο φέτος. Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στον πάγκο της ΑΕΛ. Πίκραμ. Ωραίο καλάθι, υποπίεση στο τέλος των 24 buzzer beater. Να σου πω γιατί το λέω αυτό, διότι η ΑΕΛ έχει λιγότερο rotation από τον Κεραυνό. Εδώ ένα ωραίο follow από τον White που θα σκοράρει. Θα δούμε όμως πώς θα πάει και αυτό. Λοιπόν, έχουμε ισοπαλία εδώ στο Κίτιον. Τελικός του κυπέλου. Καλάθι ωραίο από τον Ράιλι. Είναι, ο Αγρίβας είναι ο ρόλος του στην ομάδα είναι περισσότερο αμυντικός παρά επιθετικός. Εξαιρετικό καλάθι του White και ο προστά ο Κεραυνός η ρόλο. Άστοχο στο μακρινό rebound. Δύο δευτερόλεπτα ο Κεραυνό θα προλάβει το shoot. Θα προλάβει και να δούμε αν θα πετύχει το καλάθι, θα μετρήσει, λογικά θα μετρήσει. Βλέπουμε όμως την έλευση του Φίλιπ Ποτίνγκα πάνω, εξαιρετικό, εξαιρετικό. Καταπληκτικό το καλάθι από τον Φίλιπ Ποτίνγκα. Το φάουλ και πρέπει να συγκεντρωθεί περισσότερο πώς να βάλει το καλάθι, την μπάλα στο καλάθι. Να, ωραία κίνηση εδώ από τον Χάρης που υπερτερεί σε ύψος. Πασαλή, χρησιμοποιεί και λίγο το κορμί του εκεί τη δύναμη του να ξεφύγει. Πίκραμ για τρεις μέσα από τον Κέρνι Πίκραμ, ο οποίος πέτυχε το καλάθι από μακριά. Η ΑΕΛ 2 στα 10 τρίποντα. Η ΑΕΛ Στυλιανού καταφέρνει να ελευθερωθεί όμως όσο χρειαζόταν για να σκοράρει. Δεύτερη φορά που πετυχαίνει αυτό το σιουτ ο Νίκος Στυλιανού. Φερώνεται, πάει προς το καλάθι. Πολύ ωραία πάσα. Πολύ ωραία πάσα του Σάιμον. Εξαιρετική ασίστα από τον Σάιμον Μιχαήλ στο Γιάννη Πασαλή. Το 11ο του κύπελο, η ΑΕΛ το 10ο. Καλάθι τριών ποντών από τον Νίκο Στυλιανού και η διαφορά πάει στους 7. Ο Μπέρνς με αντίπαλο τον Γρίβα θα περάσει, έγινε το switch, πάει προς το καλάθι, ένα εύκολο layup για τον Διόντρε Μπέρνς. Κεραυνός τρέχει, Μάλκομ Στυλιανού θα δοκιμάσει και πάλι από τα 6.75 και πάλι θα το πετύχει. 47-30 μπροστά ο Κεραυνός. Μέσα στο παρκέ. Μάλκομ, αντίπαλος με τον Χάρης. Χάρης με το αριστερό θα πετύχει το καλάθι. Πρώτο καλάθι για την ΑΕΛ στο δεύτερο. Θα έπρεπε να προσέξει εκεί ο Πίγκραμ. Ο Σάιμον που απαντάει με τον καλύτερο τρόπο, με ένα drive και καλάθι στο συν 15 η διάφορα. Τέλεια ακτή του παρκέ με 4 στην άμυνα η ΑΕΛ. Σάιμον Μιχαήλ τρυπώνει εκμεταλλευόμενος τον παίχτη παραπάνω στην επίθεση ο Κεραυνός. Πίγκραμ στη weak side Στυλιανού για 3. Θα πετύχει το καλάθι από τα 6.75 ο Νίκος Στυλιανού, ο οποίος σήμερα είναι ο καλύτερος παίκτης στο παρκέ. Μαδικός με πάνω από ένα rebound, μια assist. Μάλκομ για 3, άστοχος. Μας βλέπει κιόλας τώρα. Η ΑΕΛ χωρίς τον Λεωνίδα του Γιαννακού είναι κάτι της λείπει. Γκάς. Ωραίες οι ενέργειες του εκεί. Τρίπλες δίνει στον Μάλκομ. 5 για το shoot, πάει στο drive και σκοράρει. Ο Μάλκομ, ο οποίος και αυτός κανονικός. Είναι ο προπονητής του Κεραυνού. Είναι σήμερα ο προπονητής του Κεραυνού, ακριβώς. Ναι. Ο Μιχάλης Καγιούζης είναι τιμωρημένος, είναι στην κερκίδα. Ναι. Και ο Βασίλης Κούνας είναι αυτός που δούλεψε με την ομάδα από την αρχή της χρονιάς. Σταματά, ο Γιακσής μένει κοντά του. Προσπαθεί ο Χάρης να ελευθερωθεί. Καλή άμυνα από τον Κεραυνό. Παρ' όλα αυτά, ο Χάρης θα πετύχει το καλάθι. Ο Στυλιανού, ένας από τους μικρούς της ΑΕΛ, οι οποίοι παίρνουν και αυτή τη χρόνο συμμετοχή σε τελικό. Κοντά στο καλάθι, ο White θα προσθέσει άλλους 2 πόντους στο ενεργητικό του. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Κεραυνού, άξιος κυπελούχος 21-22. Είναι άξιος κυπελούχος. Από την αρχή του αγώνα είχε το πάνω χέρι. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, ο κύριος Ανδρέας Μουζουρίδης, ο οποίος πάει για να δώσει το τρόπαιο του κυπελούχου στον αρχηγό του Κεραυνού, τον Σάιμον Μιχαήλ. Είναι εκεί ο Σάιμον Μιχαήλ μαζί με τον Δημήτρη Αλετράρη και οι παίκτες του Κεραυνού θα πάνε από πίσω από την αψίδα, έτοιμοι για να πάρουν το τρόπαιο του κυπελούχου. Να αφήσουμε φυσικό ήχο. Κυπελούχος Κύπρου για τη
σεζόν 2021-2022 ο Κεραυνός Τροβόλου. 11ο κύπελο στην ιστορία της ομάδας. Ο Κεραυνός, ο οποίος με μεγάλη νίκη σήμερα, 87-55, πήρε τον τίτλο απέναντι σε μια εξαιρετική ΑΕΛ σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Η ΑΕΛ, η οποία παρέμεινε στο παρκέ μέχρι τέλους, σεβόμενη τον αντίπαλό της. Τώρα πάνε στα αποδυτήρια οι παίκτες των γαλαζοκιτρίνων. Τη στιγμή που οι παίκτες του Κεραυνού έχουν ανοίξει, έχουμε και φωτοβολίδες εδώ στο παρκέ. Θα τρελαθούν οι άνθρωποι της ΑΕΚ.